Αυτός βεβαίως είναι ο Νικόλας μας. Δεν μπορεί να πει οτιδήποτε, δεν μπορεί να εκφράσει την άποψή του αυτή τη στιγμή. Η άποψή του θα γίνει γνωστή την Κυριακή στην πρεμιέρα μας. Έχει πάρα πολλά να μας πει, δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουμε να τον βγάλουμε με αυτόν τον τρόπο. Φύγαμε, πάμε να γνωρίσουμε τα κορίτσια μας. Καλώς ορίσατε, βρε κορίτσια μου! Τι κάνετε! Έτσι, τι κάνετε! Μα πόσο καιρό έχουμε να βρεθούμε, δηλαδή με κάποιες εδώ πέρα κοπέλες, θα τα πούμε όλα και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σήμερα αλλά και την Κυριακή, μην ξεχνάτε, και ξεκινάω με την Ισμήνη Ευάνθη, σωστά? Ναι, ναι, ναι. Γεια σου αγάπη μου! Γεια σας. Είσαι καλά? Yeah. Θέλω δύο λόγια από την κάθε μία να σας γνωρίσει ο κόσμος, να ξέρουμε κι εμείς τι θα δούμε την Κυριακή. Λοιπόν, είμαι η Ισμήνη Ευάνθη. Μα είναι πολύ ψηλά τα κορίτσια, ρε παιδιά. Μα με περνάει πάρα πολύ η Ισμήνη εδώ πέρα. Ναι. Είμαι 20 ετών. Ναι. Και κατάγομαι 20... από την Πάχου. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πες μου λίγο για σένα, τι κάνεις, τι σπουδάζεις? Σπουδάζω αισθητική. Πολύ ωραία. Και γιατί ήρθες? Ήρθε γιατί το modeling είναι κάτι που μου αρέσει και θα ήθελα να πετύχω σε αυτό. Πολύ ωραία. Και είναι μια πάρα πολύ καλή εμπειρία να το ζήσω αυτό. Είναι υπέροχη εμπειρία και θα μάθεις πάρα πολλά πράγματα μέσα από το διαγωνισμό και θα πάω και στις επόμενες γιατί δεν θα προλάβουμε, είναι και πολλές. Μαρία Αρμενάκη, από Αγιά Νάπα και είσαι 17. Για πες μας λίγο εσύ. Εγώ είμαι μισή Αγγλίδα, μισή Κυπρία. Είμαι... όπως είπαμε, ένα παιδί μια Αγία Νάπα. Μα και θέλω σας αχωμένες, δάμε να είσαστε καλά, δεν κρίνεστε ρε κορίτσια μου από την Κυριακή και μετά. Εντάξει. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει λόγος για άγχος, από την Κυριακή λίγο άγχος καταλαβαίνω θα το έχουμε όλοι μας, είναι πρεμιέρα, αλλά μετά χαλαρά. Εδώ χορεύουνε τα κορίτσια, εντάξει. Για πες μας, γιατί ήρθες στο διαγωνισμό? Πιστεύω πως θα μάθω πάρα πολλά πράγματα και είναι μια τέλεια εμπειρία να έχεις. Πολύ ωραία. Ναι, και οι φωτογραφίσεις είναι σου αρέσουν, ναι, σου αρέσουν. Πολύ, ναι. Και έχεις και υπέροχα μαλλιά και ύψος και όλα. Ντάρια Εροχίνα, δεν μιλάς εσύ Νικόλα. Ντάρια Εροχίνα, αγάπη μου, σε θυμάμαι εσένα. Ήρθες ξανά. Ναι. Και λες να ξαναδοκιμάσεις. Ναι. Πες μας λίγο πώς το σκέφτηκες όπως... και για ποιο λόγο θέλεις να ξαναδοκιμάσεις. Όπως είπα και προηγούμενη χρονιά στην εκπομπή σας πάλι, είμαι πιο χαλαρά τώρα, διότι δεν έχω τις σπουδές μου. Έχεις πάρει και την πρώτη κρυάδα τώρα, ναι, από πέρσι και θα είσαι και πιο χαλαρή. Ναι, και φυσικά είχα και το πανεπιστήμιο μου πέρσι και ήμουν λίγο πιο αγχωμένη του χρόνου. Τώρα αποφύτησα. Και θέλεις να δοκιμάσεις πάλι. Ναι, φυσικά. Πάρα πολύ ωραία. Καλή μας επιτυχία. Ευχαριστώ. Και πάω παρακάτω. Η Μάριαμ Χατζηγεωργίου. Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Για πες μου λίγο για σένα. Είμαι η Μάριαμ Χατζηγεωργίου. Ναι. Είμαι 24 χρονών. Και από πού είσαι? Από τη Λευκοσία. Από τη Λευκοσία. Mm. Πολύ ωραία. Και γιατί είστε στο διαγωνισμό του Star Κύπρος 2017? Είχα έρθει το 2015, αλλά δεν πέρασα στα casting και είπα να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Και πολύ καλά έκανες, αγάπη μου. Για να δείξω ότι αξίζω. Πολύ καλά έκανες. Πες μου λίγο, ποιο θεωρείς το πιο δυνατό σου σημείο? Το πιο δυνατό μου σημείο... δυναμικότητά μου και ο χαρακτήρας μου. Δυναμισμός και χαρακτήρας. Πολύ ωραία. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε όλα. Εγώ μαζί σας είμαι. Άμε, μην μπερδεύετε. Μην νομίζετε ότι να κάτσω στην Κεντρική Επιτροπή. Μαζί σας θα είμαι. Ό,τι θέλετε, λέτε μου το. Ό,τι θέλετε, θέλω να μου λέτε. Από προχθές που το έλεγα πρώτη. Έλλη Γεωργίου. Έλλη μου, γεια σου. Γεια σας. Πες μου λίγο για σένα και θέλω και ένα δυνατό στοιχείο από σένα και τι νιώθεις ότι είναι το πιο δυνατό σου χαρακτηριστικό. Εγώ είμαι η Έλλη, είμαι 23 χρονών. Είμαι από τη Λέμεσο. Το δυνατό μου σημείο νομίζω είναι ο χαρακτήρας μου. Χαρακτήρας σου. Να σου πω, είναι εξαντλητικές τώρα οι πρόβες, φαντάζομαι. Ναι, αρκετές. Επειδή είπαστε και από τη Λέμεσο, κάθε λίγο είμαστε Λευκοσία. Είναι ταλαιπωρία, αλλά αξίζει τον κόπο. Θα μπείτε κιόλας λίγο, ναι, και στο σκεπτικό του modeling. Δεν είναι εύκολο πράγμα, ναι, έτσι. Αξίζει όμως. Αξίζει πάρα πολύ. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Καβαλιέρου. Γεια σου. Είσαι καλά? Μια χαρά. Πες μου λίγο για σένα. Είμαι η Κωνσταντίνα. Ναι. Είμαι 16 ετών. Ναι. Είμαι μαθήτρια. Ναι. Και έρχομαι από τη Λάρνακα. Και διαγωνίζεσαι για το Miss Young. Ναι. Έτσι. Το δυνατό σου σημείο θέλω να μας το πεις. Πιστεύω ότι και εμένα είναι ο χαρακτήρας. Όλος ο χαρακτήρας, ρε παιδιά. Μα δεν γίνεται. Δεν έχετε και κάτι άλλο που θέλουμε έτσι να μάθουμε? Προς το παρόν χαρακτήρα. Τα υπόλοιπα μετά. Τα υπόλοιπα θα σας τα δείξω που την Κυριακή και μετά.
Εσύ, Νικόλα, δεν μιλάς. Σου βάλαμε και τέλα. Φαντάσου να μέσα σου βάλαμε κιόλας. Λοιπόν, η Αλίκη Νικολάου, 17 από τη Λευκοσία. Ναι. Για πες μου το δυνατό σου σημείο, εσύ, κοριτσάρε μου. Υπομονή. Ο Χριστός. Έχει πολύ υπομονή εδώ. Το κόριτσι, ψυχώστε λίγο τα κόριτσια. Να μιλάμε. Υπομονή σου. Είναι πολύ δυνατό αυτό το στοιχείο και πολύ λίγοι άνθρωποι το έχουν, αγάπη μου. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Ραφαήλια Ματσεντίδη. Πρέπει να μάθω να λέω τα ονόματα, παιδιά, γιατί δεν πρέπει να καθυστερούμε κιόλας. Λοιπόν, Ραφαήλια μου, εσύ. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ματσεντίδη, είμαι 21 χρονών. Γιατί είναι κοκκινά τα ματάκια σου? Από τους φακούς. Από τους φακούς. Ωχ, θα έχουμε τέτοια θέματα, Θα προσέξουμε. Αϊπνία. Αϊπνία. Δεν πειράζει, θα πάνε όλα τέλεια. Εγώ έχω τελειώσει accounting and finance στο Leicester στην Αγγλία. Α, ωραία. Αποφύτησα τον Ιούλη. Και το δυνατό σου το στοιχείο. Ο δυναμισμός μου και αυτοπεποίθησή μου. Παναγία μου, πολλές έτσι δυναμικές γυναίκες μαζεύτηκαν. Αντωνία μου, δαμέ, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Λοιπόν, η Σαμάνθα μας, γνωστή προσωπικότητα η Σαμάνθα μας, τη βλέπετε, έχει ξαναέρθει. Για πες. Περάσανε ήδη 4 χρόνια. Πω, για πες, γιατί ξανάρχεσαι. Κοίτα, πριν 4 χρόνια ήμουν μικρή. Τώρα ορίμασα, είπα άντε να ξαναπροσπάσω. Ξέρεις πώς να διαχειριστείς τις καταστάσεις, είσαι πιο έτοιμη από ποτέ και θα σε δούμε την Κυριακή. Λοιπόν, και πάμε τώρα στη Λουκία, η Λουκία μας, Λουκία Ζάκου. Χαίρετε. Γεια σου. Είμαι η Λουκία Ζάκου, ναι. Είμαι 4 ετών, ναι. Από τη Λευκοσία. Mm-hmm. Πιστεύω το δυνατό μου σημείο είναι η επιμονή μου και ο δυναμισμός μου. Εγώ είπα το δυνατό μου σημείο, αλλά μου η Σαμάνθα, ξέχασες το. Για πες μας ρε Σαμάνθα μου. Το δυνατό μου στοιχείο σε χαρακτήρα ή σε... Και στα δύο. Στο σώμα είναι τούτο. Η μύστης. Ναι. Έχει μύσης Σαμάνθα. Και τι άλλο. Παρεσί, πλάκα. Καλά είναι οι ματάρες σου, οι ματάρες σου, δηλαδή οι ματάρες σου. Εντάξει, τότε είναι τα μάτια, τα πόδια. Εντάξει, να πούμε και το στήθος, εντάξει. Όλα τα είπαμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Ανδριάννα Φιακά. Είμαι η Ανδριάννα Φιακά, είμαι 18 χρόνο. Ναι. Φιακά, με δύο καπά. Με δύο φιακά, ναι. Έχω τελειώσει το σχολείο φέτος. Ωραία, τέλεια, δυνατό στοιχείο από το χαρακτήρα σου ή την εμφάνισή σου. Πιστεύω είναι τα μάτια μου. Τα μάτια σου. Ναι. Για κοίταξε λίγο στο φακό τα μάτια σου να τα δούμε και εμείς και οι τηλεθεατές. Να τα ματάκια τα όμορφα, πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε αγάπη μου και πάμε στην... Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε εσύ. Καλά, είσαι πολύ χαρούμενη εσύ. Πάντα είμαι. Δυνατό στοιχείο για το όνομά σου. Είμαι η Λίβαη Κόκκινο. Είμαι 22. Λίβαη. Λίβαη, ναι. Όπως τα jeans, Λίβαη. Από πού όμως. Είμαι Εγγλέζο-Κυπρέα, αλλά κατάγομαι από την Πάφο. Μάλιστα. Ζούσα και στο εξωτερικό, αλλά τώρα μένω Κύπρο. Δυνατό στοιχείο. Το δυνατό στοιχείο μου είναι το χιούμορ μου. Πολύ ωραία. Και ο δυναμισμός μου. Μπράβο, βρε κορίτσι μου. Και πάμε πολύ. Παρακάτω και η Μαλβίνα. Γεια σας. Γεια σου. Είμαι η Μαλβίνα. Και από πού? Είμαι από Λέμεσο. Ναι. Έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο. Και δυνατό στοιχείο. Είμαι το στοιχείο. Το χαμόγελο μου. Το χαμόγελό σου. Και πάμε παρακάτω σε αυτό το μικρό το κοριτσάκι Καλομήρα. Το Καλομηράκι. Το δείξαμε και χθες στην εκπομπή μας. Για πες. Γεια σας. Γεια σου. Είμαι η Καλομήρα Κυριάκου. Ναι. Είμαι 17 ετών. Ναι. Και είμαι από τη Λάρνακα. Και ποιος δήλωσε συμμετοχή για σένα? Εγώ. Μπράβο σου. Μπράβο που το πήρες πάνω σου. Λοιπόν, και δυνατό στοιχείο. Ο χαρακτήρας μου. Ναι. Και γι' αυτό που είχες. Πολύ ωραία. Εσύ κοριτσάκι μου ξανθώ, Ιουλία Αφεντικίδου. Είμαι 21 ετού. Ναι. Σπουδάζω διεθνές σχέσεις, ευρωπαϊκές σπουδές. Ω, πολύ ωραία. Και δυνατό στοιχείο. Το να είμαι πάντα θετική. Μπράβο, κορίτσι μου. Πάντα να προσπάθω. Να είσαι και να παραμείνεις. Και πάμε εδώ, η Στεφάνη Σωτηρίου. Η τελευταία μας κοπέλα, 16,5 ετών και είναι από τη Λευκοσία. Ναι. Και δυνατό στοιχείο. Ο δυναμισμός μου. Ο δυναμισμός σου και... Και σε σχέση με το σώμα μου και εμένα η μύση μου. Η μύση σου, να σου πω κάτι, σε είδα εγώ από μακριά, εσύ γυμναζέσαι πάρα πολύ. Ναι. Να σου πω, γυμναζέσαι πάρα πολύ με αυτή την κοιλιά. Ναι. Τι κάνεις δηλαδή, γυμναστήριο ή κάνεις πρωτάθλημα? Ασχολούμαι μόνη μου στο σπίτι. Μόνη σου στο σπίτι? Ναι. Να έρθω να ασχοληθούμε μαζί στο σπίτι. Πέφτει γάμος από τους κοιλιακούς που είσαι εσύ. Ναι. Να έρθω. Καλό. Εντάξει, πού να τελειώσουμε τις υποχρεώσεις σου, γιατί τώρα ξεκινάτε πολλές υποχρεώσεις, κορίτσια μου, πάρα πολλές. Εγώ θέλω να σας πω μόνο. Πίσω η Όμη. Στήθος έξω. Χαμόγελο.
αυτοπεποίθηση και όλα τα άλλα έρχονται. Από την Κυριακή, Star Kypros 2017. Καλή επιτυχία σε όλες. Καλά παπούτσα. Θα τα πούμε.